πολύ που έχετε ερωτήσεις. Θα σας ενθαρρύνω να κάνετε κι άλλες, γιατί έχουμε δύο πάνελς που ακολουθούν. Συναρπαστικά, κατά την άποψή μου. Όχι ότι τα υπόλοιπα δεν ήταν, αλλά... Θέλω να καλέσω στη σκηνή την κυρία Μαρίνα Οικονόμου Λαλιώτη, ομότιμη καθηγήτρια ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και θέλω να καλέσω και την κυρία Μαρία Κοράλη, Γενική Διευθύντρια της L'Oréal Professional Products. Γιατί έχουμε μιλήσει γενικά μέχρι τώρα για το θέμα της υγείας, έχοντας φαντάζομαι στο νου μας η κάθε μία και ο καθένας, εγώ συγγνώμη, έχοντας στο νου μας την πτυχή εκείνη που μας ακουμπάει ίσως περισσότερο αυτή την περίοδο. Τώρα όμως θα εστιάσουμε σε κάτι αρκετά συγκεκριμένο, αν και όχι μονοδιάστατο, την ψυχική υγεία. Από δύο πλευρές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, το χρησιμοποιήσατε, οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Λυστράφτηκα ρέκλα ξαφνικά. Εντάξει, ωραία. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την κυρία Οικονόμου Λαλιώτη να μας πείτε γιατί έχει θέσει αυτό το πάνελ για την ψυχική υγεία σε ένα event το οποίο ασχολείται με την ισότητα και τη συμπερίληψη. Και να ξεκινήσουμε, επειδή θα εστιάσουμε σε αυτό το πάνελ στη γυναικεία πλευρά, να μας πείτε αν το φύλο αποτελεί μια διάσταση που αξίζει να λαμβάνουμε υπόψη όταν μιλάμε για την ψυχική υγεία. Διαφοροποιεί τα πράγματα, δεν τα διαφοροποιεί και γιατί. Πολύ ωραία ερώτηση, πραγματικά, ειδικά για την ψυχική υγεία. Γιατί, ξέρετε, η ψυχική υγεία, αλλά και τα προβλήματα πια ψυχικής υγείας, έτσι όπως εκφράζονται σε διάφορες ψυχικές διαταραχές και σε διάφορες διαταραγμένες ή μη συμπεριφορές, είναι πολυπαραγοντικά φαινόμενα. Ενέχονται βιολογικοί παράγοντες, οργανικοί δηλαδή παράγοντες, ψυχολογικοί παράγοντες και στους ψυχολογικούς παράγοντες θα έβαζα πολύ σημαντικό τον παράγοντα προσωπικότητα του κάθε ατόμου και κοινωνικοί παράγοντες. Τι γίνεται με το φύλο τώρα. Το φύλο, με βάση την βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση, γιατί αυτή είναι η πιο σύγχρονη προσέγγιση, φαίνεται ότι παίζει καταλυτικό ρόλο και συνδιαμορφώνει την ψυχική υγεία ή την ψυχική διαταραχή. Συνδιαμορφώνει με ποια έννοια. Και από πλευράς βιολογικής, αλλά και από πλευράς ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής από εκεί και πέρα. Και για να το πούμε λίγο πιο απλά ή να το πούμε λίγο πιο χαρακτηριστικά, αν θελήσουμε να δούμε το φύλο σε σχέση με τα διάφορα προβλήματα ψυχικής υγείας. Τελικά ο άντρας είναι το ισχυρό φύλο και η γυναίκα το αδύναμο φύλο. Ξέρετε, πολλές ψυχικές διαταραχές και μάλιστα σοβαρές είναι πιο συχνές στους άντρες και θα σας πω παραδείγματα. Τα αγόρια έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν νευροαναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, ΔΕΠΗ παραδείγματος χάρη, που είναι μια νόσος πολύ σύγχρονη. Τελευταία αρχίσαμε να μιλάμε πολύ για αυτήν. Και εξαρτήσεις. Εξαρτήσεις, είτε συμπεριφορικές εξαρτήσεις, όπως είναι ο τζόγος, είτε εξαρτήσεις από διάφορες ουσίες. Αν πάμε τώρα και κάτι που είναι πολύ σημαντικό, αυτοκτονίες, συντελεστήσεις αυτοκτονίες. Για τους νέους άντρες, η αυτοκτονία είναι η έκτη αιτία θανάτου για τους άντρες 44 ετών και κάτω. Καταλαβαίνουμε, κάνω λοιπόν... μία πολύ μικρή παρένθεση για να το καταλάβω και θα μας χαριστεί για την επόμενη. Εννοείται τους νέους σήμερα ή τους νέους, βέβαια, σε ηλικία.
Δηλαδή τους νέους, ίσχυε... όχι, τους νέους άντρες, δηλαδή, κάτω από 44. Σήμερα κάτω από 44, ή αυτό ίσχυε και παλιότερα για τους νέους άντρες τότε? Ξέρετε, στοιχεία επιδημιολογικά στον μακρύ ιστορικό χρόνο δεν υπάρχουν. Οπότε δεν μπορούμε να το λέμε αυτό. Αλλά σήμερα είναι αυτά τα στοιχεία. Αν πάμε στη γυναίκα, η γυναίκα φαίνεται ότι είναι πιο ευάλωτη στο να αναπτύξει συναισθηματικού τύπου διαταραχές. Άγχος και κατάθλιψη. Η κατάθλιψη, ας πούμε, θεωρείται θλιβερό προνόμιο των γυναικών. Και οι απόπειρες αυτοκτονίας, όχι οι συντελεστήσεις αυτοκτονίας, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πιο σοβαρό μπαίνει το θέμα για τους άντρες. Μετά, οι γυναίκες παρουσιάζουν προβλήματα από τη διατροφή, διαταραχές στην πρόσληψη τροφής. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Τι βρίσκεται πίσω από αυτά? Υπάρχει βιολογία από τη μια, αλλά υπάρχουν και οι κοινωνικοί ρόλοι. Οι έμφυλοι ρόλοι. Τι περιμένει κανένας από τον άντρα σήμερα, ποιες είναι οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις από τον άντρα και τι περιμένει κάποιος από τη γυναίκα σήμερα. Ποιες είναι οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις που έχει η κάθε γυναίκα από τον εαυτό της, αλλά και ποιες είναι οι απαιτήσεις που έχει η κοινωνία συλλογικά σήμερα πια από τη γυναίκα. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν την ψυχική υγεία. Νομίζω θέσατε πολύ ωραία το πεδίο. Αρχίστε να σημειώνετε τις ερωτήσεις. Σας βλέπω έτσι να δημιουργούνται συννεφάκια πάνω από τα κεφάλια. Έχω άλλη μία ερώτηση γι' αυτό. Ο λόγος που ρώτησα για το αν αναφερόμαστε στη νεότητα ως σημείο των καιρών ή ηλικιακός, είναι γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, όλη η κοινωνική αλλαγή που συντελείται τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα θέματα της ισότητας, σε σχέση με τα θέματα των στερεοτύπων και των έμφυλων ρόλων, επηρεάζει και αν ναι πώς, αν όχι γιατί, την ψυχική υγεία ανδρών και γυναικών? Για να το πω αλλιώς, υπάρχει περίπτωση οι νέοι άνδρες σήμερα να επηρεάζονται ψυχικά από όλη την κοινωνική αλλαγή που συμβαίνει γύρω από τον επαναπροσδιορισμό του δικού τους ρόλου και αντίστοιχα για τις γυναίκες? Βέβαια. Και οι άντρες επηρεάζονται και οι γυναίκες. Γιατί, κακά τα ψέματα, η ουσία των πραγμάτων δείχνει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν γίνει καλύτερα για τη γυναίκα και χειρότερα για τον άντρα. Έχουν αλλάξει. Γιατί βάζουν απαιτήσεις και στους δύο. Έτσι λοιπόν, τα κοινωνικά στερεότυπα που θέλανε τον άντρα μέχρι σήμερα να είναι ο νοικοκύρης και ο κουβαλητής στο σπίτι, μπορεί να έχουν αλλάξει, αλλά ακόμα ο άντρας θεωρεί ότι πρέπει να είναι ο κουβαλητής. Και αν δεν καταφέρει να είναι επαρκής σε αυτό το ρόλο, τότε η κατάθλιψη και μάλιστα η βαριά κατάθλιψη, εξού και η αυτοκτονία, η συντελεστήσα, η πετυχημένη αυτοκτονία, είναι η συνέπεια, η θλιβερή συνέπεια για τον άντρα. Με τη γυναίκα τώρα τι γίνεται? Η γυναίκα είναι εκείνο το ανθρώπινο «ον» που επιβάλλεται κοινωνικά να έχει πολλούς ρόλους. Και πάλι μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα για τη γυναίκα, αλλά εξακολουθεί και σήμερα να είναι εκείνη που πρέπει να συνδυάσει πολλούς ρόλους. Το ρόλο της γυναίκας, της συζύγου, της μητέρας, της εργαζόμενης, της πετυχημένης γυναίκας επαγγελματικά και ταυτόχρονα της γυναίκας που πρέπει να είναι όμορφη, που πρέπει να είναι ελκυστική στους άντρες. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρει μια γυναίκα και πολύ εύκολα μπορεί να πέσει αυτή την παγίδα της τελειότητας. Αυτή η παγίδα της τελειότητας είναι που κάνει τη γυναίκα εν τέλει να νιώθει ανεπαρκής, δεν μπορεί να τα καταφέρει σε όλους τους ρόλους της τέλεια και έτσι η γυναίκα αναπτύσσει συναισθήματα ανεπάρκειας ψυχικής, αυτοϋποτίμησης, εσωστρέφειας, που και αυτά τα συναισθήματα τελικά ακολουθούν τον καταθλιπτικό δρόμο, που είναι ιδιαίτερα προσφυλής, θα έλεγα, στις γυναίκες. Είναι απότοκος αυτός ο δρόμος όλης αυτής της κοινωνικής διεργασίας. Αυτό όμως που έχει αλλάξει πραγματικά σήμερα, γιατί στην ουσία υπάρχουν οι βιολογικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο, υπάρχουν και οι κοινωνικοί
Αυτό όμως που έχει αλλάξει πραγματικά είναι ότι η γυναίκα πια μπορεί να βγει και να μιλήσει ανοιχτά. Οι γυναίκες έχουν φωνή και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι, ειδικά στα φαινόμενα που τελευταία εμφανίζονται, γιατί δεν ξέρουμε αν υπήρχαν σε αυτό το βαθμό ή αν έχουν εξελιχθεί τώρα να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό, τα φαινόμενα της βίας, της έμφυλης βίας, της ενδοοικογενειακής βίας, που συνήθως στην ενδοοικογενειακή βία ο άντρας είναι ο θήτης και η γυναίκα είναι το θύμα. Το ότι λοιπόν η γυναίκα σήμερα μπορεί και βγαίνει και μιλάει ανοιχτά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται ψυχικό σθένος και απαιτείται σεβασμός από όλους μας σε αυτές τις γυναίκες που βρίσκουν το θάρρος και το σθένος να βγουν και να μιλήσουν ανοιχτά. Για μένα αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Γιατί δεν ξέρουμε αν ενδοοικογενειακή βία υπήρχε στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον που υπάρχει σήμερα. Η πανδημία, ξέρετε, μας το ανέδειξε το φαινόμενο. Γιατί φάνηκε την περίοδο της πανδημίας που αναγκαστήκαμε όλοι να κλειστούμε στα τετραγωνικά, τα λίγα πολλές φορές τετραγωνικά του σπιτιού μας και να καταπιέσουμε τα συναισθήματά μας, αυτά τα καταπιεσμένα και τοξικά πολλές φορές συναισθήματα από την πλευρά των ανδρών βγήκαν με τοξικό τρόπο, βγήκαν με επιθετικό τρόπο απέναντι στη γυναίκα. Ναι. Θα πιαστώ από δύο λέξεις που αναφέρατε, την ομορφιά και το μιλάμε. Και θα περάσω στην κυρία Κοράλ. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ναι. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η τελειότητα δεν είναι, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, η τελειότητα δεν είναι κάτι θετικό. Ας γυρίσουμε όμως ένα βήμα πίσω, ας πάμε στην ομορφιά. Μπορεί η τελειότητα να μην κάνει καλό στην ψυχική μας υγεία, αλλά η ομορφιά και οι χώροι που μας δίνουν πρόσβαση σε ένα διαφορετικό εαυτό, σε μια διαφορετική προσέγγιση της εμφάνισής μας, για παράδειγμα, είναι αφενός χώροι οι οποίοι επιδρούν στην ψυχική μας υγεία. Από το να φτιάξω τα μαλλιά μου μέχρι το να φτιάξω τα νύχια μου μέχρι το να κάνω κάτι στο δέρμα μου που με κάνει να νιώθω διαφορετικά. Αλλά επιδρούν και ως χώροι κοινωνικοποίησης. Γι' αυτό πιάνομαι και από το μιλάμε. Πηγαίνω στο κομμωτήριο, το οποίο πάρα πολλές φορές είναι χώρος όπου μαζεύεται η γειτονιά, οι φίλες. Πολλές φορές δεν λέμε ότι ο κομμωτής μου ξέρει περισσότερα από όσα ξέρει ο ψυχοθεραπευτής μου. Ήθελα λοιπόν να καταλάβουμε ή να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε, επειδή είστε μέσα σε αυτό το χώρο, πώς αυτή η σύνδεση που γίνεται χωρίς κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο, δεν είναι οι κομμωτές, οι κομμώτριες εκπαιδευμένοι ειδικοί ψυχικής υγείας, σε καμία περίπτωση δεν πάω συνειδητά να φτιάξω τα μαλλιά μου και να πω τον πόνο μου. Πώς λοιπόν αυτό το αδόμητο ή αδόμητη διαδικασία μπορεί να είναι επωφελής και ένα υποερώτημα, πώς μπορεί να είναι σημαντική, ακόμα πιο σημαντική και για άτομα από ευάλωτες και υποεκπροσωπούμενες ομάδες. Νομίζω ότι έχει πολλά τμήματα αυτή η ερώτηση. Ναι, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η πρόσβαση στην ομορφιά είναι σημαντική για την ψυχική υγεία. Και θα έρθω και εγώ στην περίοδο της καραντίνας και του COVID, όπου αυτό που είδαμε είναι ότι από έρευνες που έγιναν εκείνη την περίοδο, όταν ρωτούσαμε τους ανθρώπους ποια επιχείρηση θέλετε να ανοίξει πρώτη, η απάντηση ήταν η χώρη ομορφιάς και συγκεκριμένα μπορώ να πω τα κομμωτήρια. Και αυτό δεν ήταν επειδή είχαν ανάγκη να κουρέψουν τα μαλλιά τους, να βάψουν τα μαλλιά τους, να χτενιστούν. Σε καμία περίπτωση. Αυτό που ήθελαν περισσότερο είναι αυτή η φροντίδα και η επαφή. Οι χώροι ομορφιάς λοιπόν είναι χώροι που υπάρχουν, έχουν πρόσβαση σε αυτή τη φροντίδα την οποία τη στερούμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι. Στο δικό μας λοιπόν το χώρο, στο χώρο της ομορφιάς, θα δείτε ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι το άγγιγμα. Και αν σκεφτούμε ποιον αφήνουμε να μας αγγίξει, είναι ο ελάχιστος ανθρώπους. Είναι σίγουρα αυτοί που μας παρέχουν υπηρεσίες ομορφιάς, είναι ο γιατρός και είναι και πολύ δικοί μας κοντινοί άνθρωποι. Αυτό λοιπόν το άγγιγμα έχει ευεργετικό. Είναι ευεργετικό. Και το νιώθουμε καθημερινά μέσα από όλες τις δράσεις και εμείς τις οποίες κάνουμε, όχι μόνο μέσα στην επαγγελματικά, μέσα στους επαγγελματικούς χώρους ομορφιάς, αλλά και μέσα από τις διάφορες δράσεις που κάνουμε για ανθρώπους που έχουν περισσότερο ανάγκη. Που μπορεί να είναι άποροι, μπορεί να είναι ηλικιωμένοι, μπορεί να είναι φυλακισμένοι. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι στερούνται αυτή την επαφή που μπορεί να έρθει με το άγγιγμα του επαγγελματία ομορφιάς. Και είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί. Γιατί ο χώρος έλκει ανθρώπους οι οποίοι
έχουν ανάγκη να εκφραστούν ελεύθερα μέσα σε αυτό το χώρο και έτσι ελεύθερα και χωρίς κανένα ταμπού να πω, χωρίς κανέναν ενδιασμό, δέχονται και όλη τη διαφορετικότητα την οποία υπάρχει γύρω μας. Νομίζω λοιπόν ότι μιλάμε για χώρους οι οποίοι είναι ιδιαίτερα συμπεριληπτικοί. Άρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Σκεφτόμουν αυτό που αναφέρεται για το άγγιγμα προχθές. Έχω ένα φιλικό πρόσωπο, το οποίο μένει σε μια απομακρυσμένη περιοχή από την Αθήνα, μετακόμισε πρόσφατα και συζητούσαμε προχθές και μου είπε, ξέρεις, άλλαξα γιατρό, γιατί ο γιατρός μου είναι πια μακριά, δεν μπορώ να πηγαίνω εκεί που πήγαινα, αλλά πηγαίνω περίπου στο ίδιο μέρος που ήταν ο παλιός γιατρός για να κάνω τα νύχια μου. Γιατί δεν έχω βρει πιο κοντά. Έχω βρει γιατρό πιο κοντά, αλλά δεν έχω βρει άνθρωπο να μου φτιάχνει τα νύχια πιο κοντά. Και στην αρχή γέλασα και είπα, εντάξει, τρελαθήκαμε, δεν υπάρχει. Και μετά σκέφτηκα αυτό το στοιχείο της εμπιστοσύνης και του αγγίγματος. Και πώς ειδικά άνθρωποι που μπορεί να είναι από μια ηλικία και πάνω, μπορεί να ζουν μόνοι τους και έχουν αυτή την έλλειψη, ανάγκη που δεν ικανοποιείται, πόσο σημαντική είναι αυτή η εμπιστοσύνη και η σχέση που δημιουργείται μέσα σε ένα αθώο φαινομενικά περιβάλλον. Πάω να φτιάξω τα νύχια μου. Και το σκεφτόμουν προχθές που ετοίμασα τις ερωτήσεις. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Ξεκάθαρα δεν είναι απλά πόσο καλός τεχνικά είναι κάποιος στην υπηρεσία που σου παρέχει, είναι, αλλά πώς σε κάνει να αισθάνεσαι. Αυτό είναι η ομορφιά της ομορφιάς. Το πώς σε κάνει να αισθάνεσαι. Να αισθάνεσαι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό σου. Να αισθάνεσαι πιο ικανός. Να αισθάνεσαι ότι μπορείς να βγεις έξω να κατακτήσεις τα πάντα. Μια γυναίκα η οποία βγαίνει από ένα χώρο ομορφιάς, αυτό είναι το συνέστημα που φέρνει μαζί της. Ασχέτως βέβαια το πώς θα μπει σε αυτό το χώρο, που εκεί είναι μια πολύ διαφορετική συζήτηση. Θα το συζητήσουμε. Θέλετε κάτι να προσθέσετε? Ναι. Πάλι η πανδημία, ξέρετε, το ανέδειξε αυτό. Το θέμα του αγγίγματος και της αγκαλιάς. Στερηθήκαμε το άγγιγμα, στερηθήκαμε την αγκαλιά, στερηθήκαμε την επαφή με τον άλλον άνθρωπο. Και το κομμωτήριο ή οι χώροι ομορφιάς είναι χώροι που βρίσκεται ο ένας με τον άλλον ή καμιά φορά και αν δεν βρίσκονται άλλοι άνθρωποι, η επαφή με αυτόν που μας φροντίζει, ο κομμωτής ή αυτός που φροντίζει την ομορφιά, είναι ένας άτυπος ψυχοθεραπευτής, ξέρετε. Όλα αυτά λοιπόν παίζουν μεγάλη σημασία και για να το δούμε και από τη βιολογική σκοπιά και μιλήσατε για το άγγιγμα που εγώ το θεωρώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δείχνει την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος για επαφή. Στο άγγιγμα και στην αγκαλιά προκαλείται έκρηση οκυτοκίνης, που η οκυτοκίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής, μια ουσία που θεωρείται η ορμόνη της χαράς. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι στερηθήκαμε στην πανδημία και πόσες ανάγκες έχουμε. Και όταν μιλάμε για ομορφιά, μιλάμε για την εξωτερική ομορφιά βεβαίως, αλλά μιλάμε και για την εσωτερική ομορφιά, γιατί εκπέμπουμε προς τα έξω, όταν έχουμε εσωτερική ομορφιά, όταν έχουμε ψυχική υγεία, εκπέμπουμε προς τα έξω αυτό που έχουμε μέσα μας. Σίγουρα. Να ρωτήσω όμως κάτι την κυρία Κοράλη. Αυτή η άτυπη ιδιότητα του ψυχοθεραπευτή, της ψυχοθεραπεύτριας, πώς επιβαρύνει τους ανθρώπους? Μα είναι όμως κάτι που θέλω να συζητήσουμε. Πώς επιβαρύνονται ή εμπλουτίζονται κιόλας, έτσι, οι επαγγελματίες του χώρου της ομορφιάς από αυτή την προσδοκία και από αυτό που συντελείται τελικά σε αυτούς τους χώρους, της επαφής, του μοιράσματος, της υπόστηριξης. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Καίγονται? Δεν καίγονται? Πολύ ξεκάθαρα το είπες. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί δεν το σκεφτόμαστε. Δεν σκεφτόμαστε ότι πηγαίνοντας σε αυτούς τους χώρους, οι άνθρωποι, οι γυναίκες, οι άντρες που πηγαίνουν, πηγαίνουν για να χαλαρώσουν, να περάσουν καλά. Κάνοντας όλο αυτό, αφήνονται στα χέρια του επαγγελματία, αλλά όχι μόνο αυτό, αφήνουν και συναισθήματα. Φέρνουν μαζί τους ό,τι κουβαλούν, θετικό ή αρνητικό. Και αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται εκεί για να τους εξυπηρετήσει, που βλέπει δεκάδες ανθρώπους κάθε μέρα, λειτουργεί λίγο σαν σφουγγάρι. Και περνάει και αυτό σε αυτό το, εγώ θα το πω, roller coaster συναισθημάτων, τα πάνω κάτω, που του φέρνει αυτός που είναι απέναντί του, αυτή την ενέργεια που του φέρνει, θετική ή αρνητική. Αυτό όλο το πράγμα είναι κάτι το οποίο το κουβαλούν μέσα τους. Και έχουμε κάνει δύο πολύ σημαντικές εκτενείς έρευνες σε 6 χώρες, οι οποίες δείχνουν ότι 7 στους 10 επαγγελματίες ομορφιάς πάσχουν από υψηλό στρες, έχουν υψηλό στρες,
κατάθλιψη, σημάδια κατάθλιψης και burnout. Και λες, μα τώρα πώς, δεν είναι λογικό? Όταν έρχεται όλο αυτό το κύμα συναισθημάτων και δεν ξέρεις να το διαχειριστείς. Είναι πάρα πολύ λογικό. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά είναι κάτι το οποίο το εντοπίσαμε πάρα πολύ έντονα, ειδικά μετά τον COVID. Και προσπαθούμε να ανοίξουμε πρώτα απ' όλα το διάλογο, να φύγει αυτό το στίγμα της ψυχικής ασθένειας ή ότι αν μιλήσω σημαίνει ότι είμαι αδύναμος, ότι δεν τα καταφέρνω. Να τους δώσουμε να καταλάβουν, να αναγνωρίσουν τι είναι αυτό που τους συμβαίνει, να απευθυνθούν προκειμένου να μπορούν να έχουν κάποια υποστήριξη και παράλληλα μέσα ένα πάρα πολύ απλό πλαίσιο κάποιων webinars που κάνουμε, να τους βοηθήσουμε λίγο να αντιμετωπίσουμε με απλούς τρόπους. Να αναγνωρίσουν τα σημάδια. Ακριβώς. Και φυσικά δεν πάμε να υποκαταστήσουμε τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε καμία περίπτωση, αλλά πιστεύουμε ότι το βασικότερο είναι αυτό, να μιλήσει κάποιος. Άπαξ και μιλήσει, λύσεις υπάρχουν. Ερχόμαστε λοιπόν εκεί υποστηρικτικά, επειδή πολύ απλά γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό τον κλάδο. Να. Και για να ξαναβάλω και το έμφυλο στοιχείο εδώ, και οι επαγγελματίες του κλάδου είναι σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναίκες. Στο μεγαλύτερό τους. Άρα πάλι οι γυναίκες είναι εκείνες που απορροφούν ξανά όλη και την... όλους αυτούς τους ρόλους που ανέφερε η κυρία Οικονόμου Λαγιώ. Δηλαδή, καλούνται να έχουν όλους τους ρόλους και με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Μίλησε η προηγούμενη κυρία, η οποία δεν συγκράτησα το όνομά της, που είναι σχεδιάστρια και μίλησε για τους ανθρώπους, για τους τυφλούς, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση. Εγώ θα πω ότι βρισκόμαστε σε ένα χώρο, σε ένα κλάδο, όπου, όπως είπατε, οι περισσότερες είναι γυναίκες, καλούνται την ίδια στιγμή να διατηρήσουν μια επιχείρηση με πολύ λίγα εφόδια. Γιατί ξεκινούν έχοντας μία τέχνη, αλλά εξελίσσονται σε επιχειρηματίες. Μπορούν να έχουν ένα, δύο, τρία, 15, 20 άτομα, οικογένειες που εξαρτούνται από αυτούς, χωρίς να έχουν απαραίτητα τα εφόδια. Και πρέπει να είναι εξαιρετικές μαμάδες, εξαιρετικές σύντροφοι, εξαιρετικές επιχειρηματίες, εξαιρετικές φίλες και ψυχολόγοι μαζί. Έχω μία τελευταία δική μου ερώτηση και για τις δυο σας. Μιλήσαμε για την τελειότητα, που είναι αυτή, η κοινωνική απαίτηση για την τελειότητα από τις γυναίκες. Και ήθελα να σας ρωτήσω, σε αυτόν τον κόσμο, όπου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξάνουν αυτή την πίεση, βγήκε πρόσφατα μία έρευνα στην Αγγλία, νομίζω, που αναφέρει ότι τα κορίτσια, τα έφηβα κορίτσια, έχουν πιάσει πάτο σε σχέση με τη συναισθηματική τους κατάσταση, ότι είναι πιο δυστυχισμένες από ποτέ. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, πώς μπορούμε να δώσουμε και ποια είναι τα εργαλεία αυτά που μπορούμε να δώσουμε σε κορίτσια, σε νέες γυναίκες, σε γυναίκες μεγαλύτερες, έτσι ώστε να βελτιώσουμε, να υποστηρίξουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα και να κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά στην ψυχική ισορροπία, όχι πιο κοντά στην κατάρρευση. Ισορροπώντας αυτά τα ευεργετικά στοιχεία της φροντίδας, της ομορφιάς, του ναι, πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε, γιατί ακούμε πάρα πολύ συχνά ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τα πάντα, μπορούν να κάνουν περισσότερα από τους άντρες. Με τι κόστος? Ποια είναι λοιπόν τα εργαλεία που θα θέλατε να δώσουμε στα κορίτσια και στις γυναίκες, ώστε να βελτιώσουν το σημείο που στέκονται σε σχέση με την ψυχική υγεία? Ξέρετε, το αφήγημα της ομορφιάς έχει μια ιστορικότητα, μια ιστορική διαδρομή. Και τα κορίτσια έχουμε μεγαλώσει με αυτό το αφήγημα και έχουμε γίνει γυναίκες και το ψάχνουμε. Και στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης της τελειότητας, που μπορεί να καταλήξει να γίνει παγίδα, όταν αυτή η τελειότητα πάρει τη μορφή της τελειοθυρίας για όλους τους ρόλους, μπορεί να είναι καταστροφική για την ψυχική υγεία. Και όπως είπα και προηγουμένως, μπορεί να δημιουργήσει στα κορίτσια αυτό το αίσθημα της ανεπάρκειας, της μη επιτυχίας, της ματέωσης των προσδοκιών του να γίνω όμορφη και να πετύχω στη ζωή μου, να πετύχω και στην προσωπική μου ζωή, αλλά και στην επαγγελματική μου ζωή. Και αυτή η ματέωση μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Τι πρέπει να κάνουμε? Όπως είπαμε, όλα τα φαινόμενα είναι βιοψυχοκοινωνικά. Και πρέπει να δράσουμε και στον ψυχολογικό παράγοντα, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει τον βιολογικό από εκεί και πέρα, αλλά και στον
κοινωνικό παράγοντα και έτσι να κάνουμε δράσεις. Μιλήσατε για πολύ ωραίες δράσεις στις εργαζόμενες, μάλλον πιο πολύ, της εταιρείας σας. Αλλά πρέπει να κάνουμε δράσεις που να απευθύνονται και στην οικογένεια για να γίνουμε ικανοποιητικοί γονείς και επαρκείς γονείς, αλλά και δράσεις στην εκπαίδευση, γιατί αν θέλουμε να το δούμε από την πλευρά της πρόληψης, ο πυρήνας της πρόληψης βρίσκεται στην οικογένεια και στην εκπαίδευση. Και η εκπαίδευση είναι ένας πολιτιακός θεσμός. Άρα λοιπόν και η πολιτεία πρέπει να κάνει δράσεις. Και οι δράσεις αυτές πρέπει να είναι δράσεις ενδυνάμωσης της γυναικείας υπόστασης, των ελλειμμάτων, των ψυχικών ελλειμμάτων ή των ψυχικών προβλημάτων που δημιουργούνται στη γυναίκα, ούτως ώστε η γυναίκα να μπορεί να γίνει ψυχικά ανθεκτική και να μπορεί να αντέξει σε όλους αυτούς τους ρόλους που καλείται να υπηρετήσει. Δράσεις λοιπόν, εκπαίδευση στους γονείς για να μπορέσουν να μεταφέρουν τέτοιες ιδέες στα κορίτσια τους, δράσεις ενδυνάμωσης επομένως. Και κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνουν και κάποιες γενικότερες δράσεις. Να μάθουμε τη γυναίκα νέες δεξιότητες για να αποκτήσει καινούριους ρόλους που κοινωνικά δεν είναι σίγουρο ότι θα τους αποκτήσει εύκολα. Τους ηγετικούς ρόλους, παραδείγματος χάρη. Μαθήματα ηγεσίας στη γυναίκα. Η γυναίκα είναι πιο πολύ εσωστρεφής. Ή όταν είναι εξωστρεφής από την προσωπικότητά της, αυτή η εξωστρέφεια αγγίζει επιφανειακά θέματα. Δεν αγγίζει θέματα διεκδίκησης και πετυχημένης επαγγελματικής συμπεριφοράς. Πρέπει να ενδυναμωθεί λοιπόν η γυναίκα για να αποκτήσει ηγετικό ρόλο. Πρέπει να ενδυναμωθεί η γυναίκα για να μπορέσει να αντέξει στην κοινωνική πίεση, στο στρες για το συνδυασμό αυτών των πολλαπλών ρόλων. Τέτοιες δράσεις λοιπόν ψυχικής ενδυνάμωσης, κοινωνικής ενδυνάμωσης είναι αυτές που λείπουν ακόμα στην κοινωνία μας και μπορεί να γίνονται σε κάποιους εργασιακούς χώρους, αλλά δεν γίνονται σε όλους, ξέρετε. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και το κυριότερο, δεν έχουν περάσει και στα σχολεία. Σίγουρα. Και εκεί είναι που πρέπει κανείς να παρέμβει. Αλλά ήθελα να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, γιατί το θεωρώ σημαντικό. Η γυναίκα, είπαμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Ένα πολύ θετικό χαρακτηριστικό της γυναικείας φύσης είναι η ενσυναίσθηση. Η γυναίκα είναι περισσότερο ενσυναισθητική από τον άντρα. Και αυτό φάνηκε πάλι σε έρευνες που έγιναν κατά την περίοδο της πανδημίας, που η γυναίκα έδειξε περισσότερη ενσυναίσθηση και η γυναίκα ανέπτυξε επίσης θετικές κοινωνικές συμπεριφορές. Κάτι που το χρειαζόμαστε. Μιλάμε για συμπερίληψη, μιλάμε για κοινωνία της αλληλεγγύης. Η γυναίκα είναι αυτή που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα έχει εννοείται βιολογικά ή τα έχει επειδή τα αναπτύσσει κοινωνικά λόγω των ρόλων. Τα έχει βιολογικά, είναι ένα χάρισμα γυναικείο, αλλά η ενσυναίσθηση όπως και η ανθεκτικότητα δεν είναι μόνο χαρίσματα, δεν είναι μόνο ψυχολογικές ιδιότητες τις οποίες εγγενώς έχει ένας άνθρωπος, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Καλλιεργούνται αυτές οι ιδιότητες. Και έρχομαι εδώ να μιλήσω για τον άντρα. Ο άντρας εγγενώς δεν έχει αυτή τη δυνατότητα της ενσυναίσθησης που έχει η γυναίκα. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε πια για κοινωνίες συμπεριληπτικές, πρέπει, όπως η γυναίκα πρέπει να ενδυναμωθεί από την κοινωνία, από την οικογένεια, από το σχολείο, από την κοινωνία, έτσι και ο άντρας αντίστοιχα πρέπει να ενδυναμωθεί, ώστε να καλλιεργήσει αυτά τα συναισθήματα της ενσυναίσθησης, γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε πια να μιλάμε για πραγματικά συμπεριληπτικές κοινωνίες. Θα συμφωνήσω και να κάνω και μια διευκρινιστική ερώτηση για αυτό που είπατε νωρίτερα. Μπορεί στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης, μάλλον ο στόχος της ενδυνάμωσης, να μην είναι μόνο να μπορώ να αντεπεξέλθω σε όλους τους ρόλους που μου φοράει η κοινωνία,
αλλά και να απορρίψω κάποιους από τους ρόλους αυτούς. Βέβαια. Μα γι' αυτό γίνεται παγίδα η τελειοθυρία σε όλους αυτούς τους ρόλους. Βέβαια. Ευχαριστώ να μπορώ να πω ναι και να μπορώ να πω όχι. Να μπορώ να διεκδικήσω αυτό που θέλω, αλλά και να μπορώ να διεκδικήσω αυτό που δεν θέλω ή θεωρώ ότι δεν μου αρέσει και δεν το μπορώ. Υπέροχα. Κυρία Κοράλη. Τι μπορώ να προσθέσω, να πω απλά ότι εδώ και πάνω από 100 χρόνια στη Λορεάλ πιστεύουμε ότι, μάλλον υπηρετούμε την ομορφιά, έτσι. Και πιστεύουμε ότι πραγματικά μπορεί να κινεί τον κόσμο. Και ίσως ακούγεται υπερβολή, αλλά πιστεύουμε ότι η ομορφιά έχει πραγματικά τη δύναμη να φέρει μια μεγάλη αλλαγή. Αυτή την αλλαγή όμως θα τη φέρουν όχι μόνο οι εταιρείες, αλλά και οι φορείς. Νομίζω ότι όλα ξεκινούν από την οικογένεια και την ενδυνάμωση του παιδιού από τα πρώτα του βήματα. Τι σημαίνει να είσαι όμορφος? Όπως είπαμε, δεν είναι μόνο να είσαι εξωτερικά όμορφος, είναι να είσαι και εσωτερικά όμορφος. Από εκεί και πέρα, όταν βγαίνεις στην κοινωνία, όταν αρχίζει να δέχεται ρεθίσματα, είναι ψυχικά πιο προετοιμασμένος το παιδί να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να κρίνει, να έχει ένα πιο σωστό κριτήριο. Και μετά φυσικά έρχεται και ο ρόλος όλων εμάς των εταιριών, που πιστεύω ότι, επειδή εκπροσωπώ και έναν ολόκληρο κλάδο ομορφιάς, ότι έχουμε κάνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι της συμπερίληψης, στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε την ομορφιά, τι είναι όμορφη ή τι μπορεί να είναι όμορφη, οι διαφορετικές εκφάνσεις. Και νομίζω ότι αυτά τα βήματα δημιουργούν ένα τσουνάμι αλλαγών. Εγώ θα πω, νομίζω ότι το πιο δύσκολο κοινό δεν είναι οι μικρότερες ηλικίες. Το πιο δύσκολο κοινό ίσως είναι οι μεγαλύτερες ηλικία γυναίκες. Και το βλέπω στις γυναίκες της ηλικίας μου ότι είναι λίγο πιο δύσκολο να αποδομήσουμε τα στερεότυπα. Χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Και εδώ είναι που έρχονται άλλες γυναίκες να μας βοηθήσουν, να δημιουργήσουμε ένα κρίκο ενδυνάμωσης και η μία να ενισχύσει την άλλη. Πολύ σημαντικό. Πόσο είχα, και θα κλείσω με αυτό, δεν ξέρω αν έχω ένα λεπτό. Πριν δύο μέρες μιλούσα με μία συνάδελφο και μου είπε κάποια πάρα πολύ καλά πράγματα για μένα. Δεν έχω αισθανθεί πιο δυνατή ποτέ. Είναι ακόμα πιο δυνατό από της μητέρας μου το μπράβο ή από του άντρα μου το τι όμορφη που είσαι. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι μία γυναίκα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει την άλλη, να αισθανθεί η ίδια όμορφη μέσα της και όλο αυτό το πράγμα πραγματικά είναι κάτι που βγαίνει προς τα έξω. Υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε χρόνο. Θα πω, κυρίες, μια ερώτηση. Ήδη. Ωραία, τέλεια. Κάνω ό,τι θέλω. Ναι, σας ακούμε. Υπάρχει μικρόφωνο. Ωραία. Ακούγοντας αυτό που είπατε πριν από λίγο για τις μεγάλες ηλικίες, σκεφτόμουν ότι έχετε προϊόντα που μπαίνουν σε όλα τα σπίτια και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Αν πάτε σε ένα επαρχιακό σπίτι ή εδώ, θα δείτε ότι ανοίγοντας το ντουλάπ υπάρχει η βαφή για την ηλικία της μητέρας μου, που είναι κοντά στο 80. Υπάρχει κρέμα που απευθύνεται σε μένα και υπάρχει κάποιο προϊόν που απευθύνεται στην κόρη μου. Ποτέ δεν κατάλαβα, και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία, γιατί ενώ πάνω στα τσιγάρα υπάρχουν όλες αυτές οι διαφημίσεις που λένε τι κακό μπορεί να κάνει, γιατί δεν υπάρχει στα δικά σας τα προϊόντα κάτι που να μας βοηθάει να γίνουμε καλύτερες. Κάτι που να απευθύνεται στη μητέρα μου και να της λέει την ώρα που διαβάζει για τη βαφή, κάτι που θα της ανοίξει το μυαλό, κάτι που θα απευθύνεται στη γυναίκα που μπορεί να έχει βία μέσα στο σπίτι και δεν ξέρει που θα απευθυνθεί, γιατί υπάρχουν πολλές γυναίκες τέτοιες. Και αντί για το τηλέφωνο δηλητηριάσω να υπάρχει ένα τηλέφωνο που μπορεί να απευθυνθεί, κάπου για την κόρη μου, που όταν θα μεγαλώσει και θα έχει το δικό της κινητό, να μπορεί να σκανάρει και να μπορεί να βρει ένα ωραίο άρθρο της κυρίας Λαγιώτικονόμου ή κάτι άλλο που θα τη βοηθήσει. Θέλω παρακρατικά να το σκεφτείτε και να δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Έγινε μια διαφήμιση πριν καιρό για τα μαλλιά από μια άλλη εταιρεία. Ήταν κάτι που μας σόκαρε όλους, αλλά βοήθησε στη συμπερίληψη. Εσείς έχετε ακόμη, κάτι ακόμη πιο μεγάλο στα χέρια σας και πρέπει να το εκμεταλλευτείτε. Και να πω για τα κομμωτήρια και να τελειώσω εδώ. Είχε κάνει ο Καπουτζίδης μια σειρά πριν χρόνια, που αυτή που άλλαξε τη γειτονιά της και το ρατσισμό και τα λοιπά, ήταν μια κομμώτρια. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη σειρά αυτή.
Εγώ ξέρω, επειδή έρχομαι από επαρχία, ότι στα κομμωτήρια έγιναν μεγαλύτερες αλλαγές στην καθημερινότητα των γυναικών. Και εσείς πάλι έχετε ένα μεγάλο εκεί ατού. Μπορεί μαζί με τη διαφήμιση να υπάρχουν και αυτά τα τηλέφωνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω, γιατί πραγματικά είναι μια εξαιρετική σκέψη. Όταν σου δίνεται ένα βήμα, ενώ σε εμάς τις εταιρείες, όταν μπαίνεις στα σπίτια όλων αυτών των ανθρώπων, εκατομμυρίων ανθρώπων από τον κόσμο, έχεις και μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Και σε αυτό, δεν ξέρω αν ήσασταν και νωρίτερα, στο ξεκίνημα της ημέρας σήμερα, όπου παρουσιάσαμε μία από τις πάρα πολλές ενέργειες τις οποίες κάνουμε για το street harassment και πώς μπορεί να το αντιμετωπίσουν τα νέα κορίτσια όταν το συμβαίνει στο δρόμο, το οποίο επικοινωνείται με πάρα πολλούς τρόπους και με πολλούς συνεργάτες μας, λιανέμπορους, καταστήματα κτλ., προκειμένου να έρθει αυτό το μήνυμα σε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Μπορώ να σας απαριθμίσω πάρα πολλές άλλες δράσεις για τη σεξουαλική παρενόχληση, για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ναι, ίσως το επόμενο βήμα είναι ακόμα και πάνω στις συσκευασίες μας να έχουμε αυτά τα θετικά μηνύματα παρακίνησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα γράψω ότι ξεκίνησα το λαμβάνω από πολύ σοβαρά υπόψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς μου έχουν ανάψει μία κόκκινη οθόνη εδώ πέρα για να τη βλέπω. Θα έχουμε χρόνο και μετά, απλώς επειδή έχουμε και το τελευταίο πάνελ και πολλές και πολλοί από εσάς είστε εδώ από πολύ νωρίς και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και δεν θέλουμε να καταχραστούμε το χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μεγάλο χειροκρότημα.